Καλησπέρα, άλλη μια φορά. Φίλος ο Γιώργο στο Μπρίκε TV. Άλλο ένα review για ένα, μια καινούρια κυκλοφορία. Αυτή τη φορά το 2024 από μια α, μπάντα του μισάνθρωποι αποθέωση. Όπω λέγονται, τα επαναλαμβάνω το όνομα. Ε, μισάνθρωποι δηλαδή αποθέωση. Δηλαδή η αποθέωση τη μισανθρωπία. Μια μπάντα η οποία πατώντα γερά και με τα δύο τη πόδια στο death metal το α, uh, κλασικό death metal, το ορθόδοξο death metal, το old school αν θέλετε death metal, συγγνώμη, το old school death metal, κυκλοφορούν το νέο τους δίσκο με τίτλο Crash the Mask of Virtue από τη δικιά μας Repulsive Echo. Αυτό εδώ είναι το εξώφυλλο. Crash the Mask of Virtue από την δικιά μας, από το δικό μας ελληνικό labor της Repulsive Echo, Μισάνθρωπη Αποθέωσης. Η μπάντα, αυτό είναι το δεύτερό της άλμπουμ Full Length έχει, προ, έχει κυκλοφορήσει πριν από αυτό ένα EP το Against Your Filthy Kind το IP, και το πρώτο τους άλμπουμ το οποίο θα, κυκλοφο... θα επανακυκλοφορήσει ξανά από την Ριπάλση Βέκο ε, σύντομα ε, για να γίνει και πιο εύκολα διαθέσιμο και προσβάσιμο στον κόσμο που δεν το έχει γιατί ήταν μια αυτοχρηματοδοτούμενη τότε προσπάθεια των παιδιών τα παιδιά είναι ο, ο Demon's Night στις κιθάρες μπάσα τα όργανα γενικά της μπάντας και στα φωνητικά είναι ο Κίδημος. Ε, τα δύο παιδιά δηλαδή που απαρτίζουν την πάντα αυτή τους μισάνθρωποι αποθέωσης. Τρομερό death metal, ειδικά το κοινό του άλμπουμ για μένα είναι καταστροφικό, έχει μια φοβερή παραγωγή ε, και μπορώ να διακρίνω και black metal επιρροές στον ήχο τους μέσα. Ε, εκτός από τις κλασικές επιρροές των ball thrower που είναι οι πιο φανερές για κάποιον ή ένα ασφιξότοψη uh, uh, έτσι φάσμα που υπάρχει στη μουσική τους βρίσκω και black metal επιρροές uh, στην όλη φάση uh, στα blast beat περισσότερο που θυμίζει παλιούς Marduk ή Cetherial uh, ή Dark Funeral αλλά ναι, χωρίς, αλλά Dark Funeral χωρίς τις μελωδίες αλλά τις καθαρά black στιγμές, blast beat στιγμές τους από εκεί και πέρα είπαμε είναι καθαρά, απλά τα ποδιά του και τα δύο είναι στο death metal, δεν το συζητάμε αυτό. Η στίχη είναι ανθρωπική, κλασικά. Και άλλο ένα κοινό με το black metal εδώ πέρα. Και μπορώ να σα πω ότι εμπιστευτείτε με κλειστά τα μάτια αυτή την πάντα, βρείτε το δίσκο, άλλη μια φορά να σα το δείξω. Να πω δε ότι η Ριπάλ γνωστή για τις πολύ καλές κυκλοφορίες της και δουλειές της όσο έχει να κάνει και με τα εξώφυλλα και όλα αυτά ε, αυτό είναι το εξώφυλλο χωρίς το κουτί να σας το δείξω καθαρότερα εδώ το βλέπετε νομίζω εδώ ε, εδώ είμαστε Crash the Mask of Virtue από τους Μισάνθρωποι Αποθέωσης και την Ριπάλτση Βέκο και πάντα η Ριπάλτση Βέκο έχει και τα δικά της όμπι κατά κάποιο τρόπο μέσα σε, μπροστά, έξω από κάθε CD όπως είναι τα Ιαπωνέζικα. Τρομερή δουλειά. Ε, ακούστε την μπάντα. Να πω εδώ δε ότι η μπάντα ήδη είναι στο στούντιο και χωραφεί το επόμενο ότι CP με πέντε κομματιών, καινούριων κομματιών το οποίο θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα κιόλας αυτό και περιμένουμε πώς και πώς γιατί από τη στιγμή που μας με το νέο της άλμπουμ περιμένουμε πώς και πώς και το επόμενο νέο υλικό που θα βγάλουν είναι διαμέσου ενός EP 5 κομμάτιων ε, να ξαναπώ πάλι ότι το πρώτο τους άλμπουμ νομίζω το πρώτο τους άλμπουμ λέγεται λέγεται Black Death Euphoria Black Death Euphoria λέγεται το πρώτο album αν δεν κάνω λάθος ή Dark Death όχι Black Death Euphoria λέγεται το πρώτο ε, το Against Your Filthy Kind λέγεται το EP και το καινούριο φυσικά όπως είπαμε το Crash The uh, Mask of Virtue δηλαδή συνθλίψτε τη μάσκα της uh, Virtue uh, Κολλάει το μυαλό καμιά φορά, παιδιά. Βίρτσου <laughs> σημαίνει, δι, σημαίνει στα ελληνικά. Ε, έχω κολλήσει. Crash the mask of virtue. Συνθλίψτε τη μάσκα της αρετής. Ξεχάσαμε τα ελληνικά ρε παιδιά με το πολύ metal και τον αγγλικό στίχο. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι. άνθρωποι αποθέωσης, ριπάλ ε, κυκλοφορία, ε, Τρομερό death metal για όσου γουστάρουν το κλασικό death metal είναι ότι πρέπει. Τα μάμ. Λοιπόν, καλή συνέχεια να είστε όλοι καλά.